Δεν χρειάζεται αφορμές για να μιλήσει κανείς με την ποιήτρια και συγγραφέα Μαρία Λαϊνά, ούτε το ότι το Δεκέμβριο που μας πέρασε έτσι απονεμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το βραβείο Κώστα και Ελένη Σουράνη για το σύνολο του ποιητικού της έργου, ούτε ότι υπάρχει πια συγκεντρωτική έκδοση με τον τίτλο «Σε τόπο ξερό» που περιλαμβάνει 8 ποιητικά έργα. Και μόνο το ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κυρία Λαϊνά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χαίρομαι. Και εμείς χαιρόμαστε. Παρότι η ποίηση είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, μερικοί ακροατές μπορεί να μην ευχαριστηθούν. Επιτρέψτε μου να μην το πιστεύω αυτό, γιατί η ποίηση είναι πάνω από όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, με την ποίηση, από ό,τι διαβάζω, έχετε μία σχέση αντιπαλή, να την πω έτσι. Ναι, βέβαια. Ο χρόνος είναι αυτός. Βέβαια. Που μπαίνει στη μέση. Όχι μόνο. Όχι μόνο, ε. Και η ίδια η ύπαρξή της, η οποία υποβάλλει κανόνες και δεν σε αφήνει να κάνεις αυτό που νομίζεις ότι μπορεί να κάνεις. Έχει κανόνες, λοιπόν, η ποίηση. Ασφαλώς. Κανόνες και αξιώσεις και απαιτήσεις και αντιρρήσεις. Αρκεί να έχεις το μυαλό να το αντιληφθείς. Δηλαδή, μην μπει σαν ανόητος νεαρός στο ring μαζί της, πρέπει να έχεις κάποια γυλά. Δεν υπάρχει νικητής και νικημένος στον αγώνα με την ποίηση. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει. Εγώ έχω αιτηθεί πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά όμως δεν εγκαταλείπεται τον αγώνα. Όχι, γιατί μερικές φορές της την έχω φέρει. Θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά. Λέμε ζωή και έχει τρία γράμματα. Για σας τι είναι ζωή, κυρία Λαϊνά? Ένα πράγμα που περνάει, ένα δώρο, το οποίο πρέπει να το ευχαριστηθούμε γρήγορα. Στην αρχή νομίζουμε ότι περνάει αργά, μετά περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει τέτοια ποικιλία μέσα του, τέτοιες δυνατότητες ευχαρίστησης, απόλαυσης, ακόμα και στενοχώριας και θλίψης. Εγώ και αυτά τα θεωρώ θετικά. Η ζωή είναι ένα καρδιογράφημα με την άνω γραμμή και την κάτω γραμμή. Κοιτάξτε τώρα το ζήτα με το ωμέγα και το ήτα. Η ζωή είναι ένα... Η ζωή είναι ζωή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Και ο έρωτας? Ο έρωτας είναι το σημαντικότερο κομμάτι της και μπορεί να αφορά και το κοκκίνο λέμι που έρχεται στο μπαλκόνι μας το πρωί και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ένα βιβλίο και μια θάλασσα. Τι να πω, ένα πίνακα. Ο έρωτας, ξέρετε, θέλει κάποια δόση λίμπητο. Χθες έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για το Μάλερ, το συνθέτη που έγραψε αυτή την περίφημη πέμπτη συμφωνία, αυτή την εξεπέραστη. Αυτός και πάρα πολλοί καλλιτέχνες τη λίμπητο, αντί να τη βάλουν στην απλή σεξουαλική πράξη, η οποία δεν είναι αδιάφορη, δεν λέω καθόλου αυτό, γιατί τότε περιέργως ξεχνά το θάνατο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που αυτή τη λίμπητο, ας πούμε, και σύμφωνα με το Φρόιντ, την μετατοπίζουν σε ένα πάθος άλλου τύπου. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι οι νότες, μια παρτιτούρα. Το να καταφέρουν να συνδυάσουν στοιχεία μέσα σε μια μελωδία. Το να καταφέρουν να συνδυάσουν λέξεις μέσα σε ένα ποίημα. Το να καταφέρουν... Δηλαδή η τέχνη είναι έρωτας. Δεν είναι αγάπη. Αν την αγαπήσεις απλώς, σε έχει πετάξει έξω. Άρα λοιπόν θέλει το πάθος, θέλει τη... Αφοσίωση, θέλει χρόνο, κρίση. Βέβαια η κρίση δεν είναι συστατικό του έρωτα, αλλά εκεί έρχεται ο αντίπαλος και σε προκαλεί. Και εκεί που πας εσύ, ας πούμε, και του βγάζεις ένα πιατάκι με κρέας, ας πούμε, σου λέει πάρ' το αυτό από πλώς μου. Εγώ θέλω ψάρι τώρα. Και εάν εσύ είσαι χαζός, δηλαδή αν δεν έχεις κρίση, εννοώ για όνομα του Θεού, όχι χαζός, θα επιμείνεις. Αν επιμείνεις, μπορεί να υποχωρήσει λίγο, αλλά εκεί αρχίζει, πώς να σας πω, πώς λέμε τώρα, η διαπραγμάτευση. Η ποίηση είναι, αυτό εννοώ αντίπαλος, είναι ένα πράγμα που μπορεί να σου σπάσει τα μούτρα και εσύ να νομίζεις ότι δεν τα σπάσε. Είναι περίεργο το παιχνίδι που παίζετε. Βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν στίχοι αξεπέραστοι. Το δυστύχημα είναι ότι ο ποιητής βρίσκεται πάντα μπροστά σε ένα έδαφος που έχει οργωθεί και καλλιεργηθεί από προγενέστερους του. Και δεν έχει τι άλλο να κάνει και αισθάνεται μια ζήλια, άλλοτε καλή, άλλοτε κακή. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, διαβάζω το τετράστιχο της Σαπφός και λέω, ας
είχα γράψει αυτούς τους 4 στίχους και ας μην είχα γράψει τις 8 συλλογές. Δηλαδή ας είχα γράψει ότι έδεισε το φεγγάρι, έδεισαν και οι πλειάδες, οι ώρες περνούν, έρχονται τα μεσάνυχτα και εγώ κοιμάμαι μόνη. Ας το είχα γράψει αυτό. Όλα υπάρχουν εδώ όμως. Υπάρχει και αυτό της Αυγούς, αλλά υπάρχουν και τα δικά σας κείμενα και ποίηματα που έχετε καταθέσει και όλα μας χρειάζονται, κυρία Λαϊνά, πιστέψτε με. Ναι, όχι τα μέτρια. Υπάρχουν καλά ποίηματα που έχω γράψει. Αυτά ίσως χρειαστούν σε κάποιον. Τα μέτρια όχι, αφήστε τα. Σας ποιος είναι ο πιο αγαπημένος σας στίχος? Ο πιο αγαπημένος μου στίχος... Η μνήμη μου είναι αδύνατη πια, αλλά μπορώ να σας πω κάτι πρόσφατο. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω 2 στίχους που είμαι περήφανη που τους έγραψα. Είναι «Ξερολιθιά με άνοιγμα στη θάλασσα. Σκέψου τα πράγματα που δεν θα κάνουμε ποτέ». Κυρία Λαϊνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι συγκινητικός στίχος. Είναι, γιατί έχει και ζωή και φαντασία. Εγώ ευχαριστώ. Να σας πω γιατί ευχαριστώ. Ναι. Γιατί κάνετε αυτή την εκπομπή. Όχι γιατί πήρατε μένα, αλλά γιατί ενδιαφερθήκατε για την ποιήση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Λαϊνά. Καλό απόγευμα να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.